Η επόμενη μας συνταγή είναι όνειρο. Την τρώνε μικρή και μεγάλη. Είναι αφράτες, πάρα πολύ νόστιμες. Είναι πραγματικά πολύ εύκολες και ονομάζονται γαλακτοφέτες. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις γαλακτοφέτες με σοκολάτα θα χρειαστούμε για το σιρόπι 100 γραμμάρια νερό και 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για το παντεσπάνι 5 αυγά, μία πρέζα αλάτι, 115 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 110 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια κακάο, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και βούτυρο για το ταψί. Για τη γέμιση, 5 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης, 60 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% παγωμένη, 30 γραμμάρια μέλι, 250 γραμμάρια μασκαρπόνε και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για τη σύνθεση, 600 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη και για το σερβίρισμα, 100 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα λιωμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε ένα σιροπάκι, νερό, ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε και καστανή ζάχαρη αν θέλετε, δεν πειράζει. Πάνω στη φωτιά, ίσα-ίσα να λιώσει η ζάχαρη, δεν θα πάρει παραπάνω από 2-3 λεπτάκια. Όση ώρα γίνεται το σιροπάκι μας, πάμε να χτυπήσουμε τα αυγά. Απλά τα αυγά έχουν μία ιδιαιτερότητα. Πρέπει να χτυπήσουμε ξεχωριστά τα σπράδια και στη συνέχεια να ρίξουμε τους κρόκους για να φερτέψει πάρα πολύ το μείγμα μας. Οπότε έχω 5 αυγά, θα ρίξω τα σπράδια στον κάτω του μίξερ, φροντίζοντας να μην πέσει καθόλου κρόκος. Δεν θέλω κρόκο καθόλου. Το δηλώνω, θα το πω 20 φορές. Έστω και λίγο κρόκος, άμα πέσει στο μείγμα από τα σπράδια, η μαρέγκα δεν θα φρατέψει πολύ. Οπότε πολύ προσεκτικά. Πώς τα πήγα, φίλε Μπελέση? Ξέρω να σπάω αυγά. Βέβαια. Αυτό είναι. Λοιπόν, όπως είναι, θα χτυπήσω τα σπράδια με ελάχιστο αλατάκι, εδώ, μέχρι που να φρατέψουμε. Οι Ευρωπαίοι είναι οι πιο μεγάλοι λάτρεις της σοκολάτας σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνες του Forbes, οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση σοκολάτας είναι η Ελβετία, η Γερμανία και η Ιρλανδία. Λοιπόν, τα σπράδια μου έχουν αφρατέψει. Χαμηλώνω το μίξερ σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αρχίζω να ρίχνω λίγο-λίγο τον κρόκο μέσα, εδώ. Έναν-έναν με το προφηθεί, εδώ. Ρίχνω το επόμενο, εδώ. Μετά το επόμενο, το επόμενο, το επόμενο και μπλουμ, πάει όλο το αυγουλάκι μας μέσα. Ανακατευτεί καλά. Τέλεια. Σταματάμε το μίξερ. Φανταστικό πράγμα που γίνεται τα αυγό όταν το χτυπήσεις, που γίνεται έτσι αφρός, ε. Λοιπόν, το σιροπάκι μας έχει λιώσει ζάχαρη, οπότε βγάζω από τη φωτιά. Το αφήνω στην άκρη, θα το χρειαστώ στη συνέχεια, όχι τώρα. Λοιπόν, τώρα, όλα τα υπόλοιπα μου υλικά, τα στερεά μου υλικά, θα τα ανακατέψω σε ένα μπολ. Άχνη, ζάχαρη, αλεύρι, κακάο και μπέικιν. Κακάο, μπέικιν, εδώ. Θα ανακατέψω καλά. Τώρα, βέβαια, καλό θα ήταν, φίλε Μπελέση, να κάνουμε τι εδώ. Να περάσουμε το μείγμα μας από σίτα. Μας βολεύει πάρα πολύ, είναι πολύ καλό γιατί όπως βλέπεις έχει κομματάκια η άχνη ζάχαρη, το κακάο και το αλεύρι. Δεν μας πειράζει, απλά τι γίνεται. Για να διαλύσουμε όλα αυτά τα κομματάκια θα πρέπει να ανακατέψουμε παραπάνω ώρα το μείγμα. Οπότε όσο παραπάνω ανακατεύουμε το μείγμα, τι κάνουμε? Πέφτει όγκος από τα αυγά και δεν θέλουμε να πέσει όγκος από τα αυγά. Βέβαια, άμα δεν έχετε σίτα και θέλετε να κάνετε τη διαδικασία, μπορείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά μην ανακατέψετε πολύ. Καλύτερα να αφήσετε κάποια γρουμπαλάκια μέσα στο μείγμα σας παρά να παρανακατέψετε. Να τα βλέπετε, εδώ είναι. Να άτιμα. Φτάνει. Σπάστε τα. Εδώ. Και τώρα είμαστε κύριοι. Σωστά. Μία κουτάλα. Εδώ. Και ανακατεύουμε το μείγμα μας μέχρι που να δέσει. Εδώ. Από κάτω προς τα πάνω. Απαλές κινήσεις. Δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα. Σε αυτό το σημείο σταματάμε. Και λίγο αλεύρι να δούμε κάπου ότι δεν έχει ανακατευτεί. Δεν μας πειράζει καθόλου. Καλύτερα να μην ανακατευτεί το αλεύρι παρά να πέσει όγκος από το παντεσπάνι μας. Γιατί κάνουμε ένα παντεσπάνι. Λοιπόν, έχω ένα ταψάκι εδώ πέρα 36x28 και έχω λαδόκολλα μέσα βουτυρωμένη. Εντάξει, και έτσι όπως είναι θα ρίξω όλο μου το μείγμα, εδώ. Όπως βλέπετε, έχει μείνει λίγο αλευράκι στις άκρες και λίγο μαρέγκα, που δεν έχει ανακατευτεί 100%, αλλά δεν με πειράζει. Απλώνουμε το παντεσπάνι μας εδώ και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 με 20 λεπτάκια στον αέρα.
Μόλις είναι έτοιμο, το βγάλουμε, το αφήσουμε να κρύωσει για να συνεχίσουμε τη συνταγή. Και το παντεσπάνι μου είναι έτοιμο, κοιτάξτε εδώ, είναι τέλειο. Το αφήνω στην άκρη όμως προς το παρόν, γιατί έχω ετοιμάσει τη γέμιση για τις γαλακτοφέτες μου. Είναι πάρα πολύ απλή. Θέλω 10 γραμμάρια ζελατίνης και όταν λέω 10 γραμμάρια το εννοώ. Θα δείτε προσεκτικά τι γράφει πάνω στη συσκευασία. Ποτέ μα ποτέ μην ακολουθείτε μία συνταγή που σας λέει ένα φύλλο ζελατίνης, δύο φύλλα ζελατίνης, γιατί ποτέ δεν θα βγει η συνταγή, σας το εγγυώμαι. Στην αγορά υπάρχει με 1,5 γραμμάριο, με 1 γραμμάριο, με 2,5 γραμμάρια και με 5 γραμμάρια. Εντάξει, οπότε εγώ θέλω 10 γραμμάρια ζελατίνης για να χρησιμοποιήσουμε συνταγή. Τώρα, χρειάζομαι το τυρί κρέμα και την κρέμα γάλακτος στο ψυγείο. Όπως βλέπετε, τα παίρνω από το ψυγείο γιατί θέλω να είναι παγωμένα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κρύα για να φρετεύει πολύ καλά η σαντιγή. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι πολύ απλό. Άχνη ζάχαρη και κρέμα γάλακτος στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να γίνει ελαφριά σαντιγή. Όχι να σφίξει πάρα πολύ, να είναι τύπου γιαούρτι. Οπότε, χτυπάμε καλά εδώ. Και το μέλι που έχουμε στη συνταγή θα το βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι να το ζεστάνουμε, είτε 20 δευτερόλεπτα στα μικροκύματα. Η πιο ακριβή σοκολάτα στον κόσμο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2019 στη Μουμπάι της Ινδίας. Το Trinity Truffles Extraordinaire κόστιζε 6.221 δολάρια ανά κιλό και δημιουργήθηκε από την εταιρεία πολυτελών ειδών σοκολάτας Fabel Exquisite Chocolates. Η έμπνευσή τους αντιπροσωπεύει τον κύκλο της ζωής σε τρεις φάσεις, της δημιουργίας, της φροντίδας και της καταστροφής, ενώ ανάμεσα στα συστατικά τους είναι ο καφές Jamaican Blue Mountain, η σπόρη βανίλιας της Ταϊτής, η βελγική λευκή σοκολάτα και τα φουντούκια Piedmont. Με το που χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος μαζί με την άχνη ζάχαρη, πρέπει να σφίξει το μείγμα, αλλά όχι να παρασφίξει. Δεν θέλουμε να κόψει. Θα ρίξω μέσα και το μασκαρπόνε, εδώ. Μπορείτε να βάλετε και τυρί κρέμα, αν θέλετε. Απλά το μασκαρπόνε είναι πιο άγευστο, μας κάνει για αυτή τη συνταγή. Αλλά και τυρί κρέμα δουλεύει μια χαρά, πάει κανονικά. Απλά θα έχει πιο τυρένια γεύση η γέμιση. Ρίχνω και τη βανίλια και χτυπάω ξανά το μείγμα μέχρι που να ενσωματωθούν τα δύο υλικά, η κρέμα γάλακτος μαζί με το τυρί κρέμα, εδώ. Και μόλις ενσωματωθούν και έχουμε αυτή τη σφιχτή πάστα, ουσιαστικά ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τη ζελατίνη. Έχω βάλει στα μικροκύματα το μέλι μου, οπότε έχει μαλακώσει το μέλι, είναι ζεστό και τι θα κάνω μέσα, θα ρίξω τη ζελατίνη, εδώ. Οπότε επειδή είναι καυτό το μέλι, με το που ρίξω τη ζελατίνη, κατευθείαν θα λιώσει εδώ, μέλι, ζελατίνη και θα γίνει ένα πολύ πηχτό μείγμα, μη σας φοβήσει, γιατί αυτό το μείγμα ουσιαστικά είναι που θα δέσει όλη μας τη γέμιση, τις γαλακτοφέτες μας. Οπότε, έτσι όπως είναι, το ρίχνω μέσα στο μίξερ, εδώ, και πολύ γρήγορα θα ανακατέψω για να μην σφίξει η ζελατίνη, εδώ. Με το που έπεσε το καυτό μέλι μέσα στο μείγμα, κατευθείαν μαλάκωσε η γέμιση και ουσιαστικά πρέπει να έχουμε μία διαχειρίσιμη γέμιση, μία γέμιση που όντως να μπορούμε να την απλώσουμε, να γεμίσουμε κάτι και καθώς παγώσει βέβαια να σφίξει μέσα στο ψυγείο. Γιατί αν βάλουμε σαντιγί δεν θα σφίξει. Πεντανόστιμο. Λοιπόν, και πάμε ουσιαστικά να ετοιμάσουμε το κέικ μας για το ψυγείο. Λοιπόν, τώρα βγάζω το παντεσπάνι μου εδώ και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε στη μέση το παντεσπάνι μας, να βάλουμε τη γέμιση και να καπακώσουμε με το άλλο μισό. Κατάλαβες, Μίτσο? Ναι. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μην μπορεί να κόψει ευθεία όλο το παντεσπάνι από τη μία άκρη στην άλλη. Εγώ να ξέρετε το δικό μου αυτό που έχω ετοιμάσει το έχω κάνει ολόκληρο, αλλά για να σας διευκολύνω εσάς, αυτό που θα κάνετε είναι να κόψετε στη μέση εδώ. Και άμα κόψουμε στη μέση τι γίνεται, κατευθείαν είναι πολύ πιο εύκολο να ξεμοντάρουμε το όλο πράγμα. Γυρνάμε από την ανάποδη, εδώ, ξαναβάζουμε τη λαδόκαλα πίσω στο ψι, εδώ και εδώ, και έτσι όπως είναι. Κόβουμε το μισό παντεσπάνι, τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, Μίτσο. Πολύ πιο εύκολο. Παίρνουμε ένα πριονωτό μαχαίρι, πάντα με πριονωτό μαχαίρι κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Εδώ, κόβουμε προσεκτικά, εδώ και εδώ. Ανοίγουμε το πάνω μέρος, εδώ και εδώ. Τι θα κάνουμε? Θα γεμίσουμε. Πρώτα όμως πρέπει να σιροπιάσουμε. Αλλά είναι τέλεια συνταγή, δεν υπάρχει. Ειδικά άμα έχετε παιδάκια, όντως αυτή η συνταγή διατηρείται στην κατάψυξη. Μπορείτε να κάνετε άπειρα και να τα βάλετε στην κατάψυξη.
και ουσιαστικά να δίνεται στα παιδιά στο σχολείο κάθε μέρα. Λοιπόν, απλώνουμε όλο το σιρόπι παντού. Το μοιράζουμε ουσιαστικά, εδώ και εδώ. Και πάμε τώρα να μοιράσουμε και την γέμιση. Λοιπόν, χωρίζω στη μέση, μισή εδώ και μισή εδώ. Εδώ. Απλώνω να πάει παντού η γέμιση. Και εδώ, απλώνω. Και βουάλα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να καλύψουμε. Ουπ! Ένα. Ουπ! Δύο. Έτσι όπως είναι, θα μεταφέρω ξανά στο ταψάκι. Και το άλλο πάει εδώ. Και τυλίγουμε με μία μεμβράνη και βάζουμε στην κατάψυξη. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 ωρίτσες μέχρι που να παγώσει καλά-καλά το μείγμα μας. Και εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα μείγμα για να συνεχίσουμε κανονικά, να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Οπότε πόση ώρα αφήνουμε μίτσο να παγώσει? Γύρω σε 6-7 ώρες. Τουλάχιστον 6, εντάξει. Λοιπόν, έχω εδώ ένα. Ήδη. Τέλειο. Το βγάζουμε. Και γιατί πρέπει να είναι παγωμένο? Για τη γέμιση ή για κάποιον άλλον λόγο? Για τη γέμιση. Όχι, η γέμιση ακόμα και στο ψυγείο, ακόμα και στη θερμοκρασία, ο δωματίου να αφήνατε το μείγμα σας, θα έπιζε. Γιατί έχει τη ζελατίνη μέσα. Θέλουμε να παγώσει γιατί θέλουμε να βουτήξουμε τις γαλακτοφέτες μέσα στη σοκολάτα. Το πιάσαμε? Τέλεια. Τώρα. Όπως σας είπα, εγώ τα άφησα ολόκληρο. Φαίνεται έτσι πιο θερμαστικό. Αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί τώρα θα το κόψω στη μέση. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να κόψουμε. Θα κόψω εδώ. Είναι παγωμένο το μείγμα. Αυτό θέλω να είναι. Εδώ. Λοιπόν, όπως είναι κατευθείαν, έχω σοκολάτες εδώ και έχω και μία λαδόκολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σχάρα, αλλά νομίζω το μάρμαρό μου είναι αρκετά κρύο και αυτό που θέλω να κάνω είναι να βουτήξω μέσα στη σοκολάτα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνετε ένα πιρουνάκι, το βάζετε μέσα στην κρέμα, εδώ που είναι παγωμένη, βουτάτε στη σοκολάτα, σηκώνετε. Την παραπανήσια σοκολάτα τη βγάζετε, δεν θέλουμε πολύ σοκολάτα, τη βλέπετε. Ίσα-ίσα να καλύψει τη γαλακτοφέτα μας, εδώ και εδώ. Και όπως είναι, βγάζουμε και αφήνουμε την πρώτη στην άκρη. Λοιπόν, με το που τελειώσουμε τη διαδικασία με τις γαλακτοφέτες μας, καλύπτουμε όποια σατέλες έχουμε με σοκολάτα και παίρνουμε ένα πιρουνάκι και ουσιαστικά δίνουμε ένα ωραίο σχηματάκι με λευκή σοκολάτα από πάνω. Εύκολο, Μίτσο? Πανεύκολο. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε όλες τις υπόλοιπες. Για τις γαλακτοφέτες με σοκολάτα, ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε κατσαρόλα, βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά. Αφήνουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Για το παντεσπάνι, χωρίζουμε προσεκτικά τα ασπράδια από τους κρόκους. Στον κάδο του μίξερ, βάζουμε τα ασπράδια και το αλάτι και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να γίνει μαρέγκα. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους. Σε μπολ βάζουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν και ανακατεύουμε. Βάζουμε τα στερεά υλικά στον κάδο του μίξερ και ανακατεύουμε απαλά με μία κουτάλα. Σε βουτυρωμένο ταψί με λαδόκολλα βάζουμε μέσα το μείγμα και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει καλά και ετοιμάζουμε τη γέμιση. Βάζουμε τη ζελατίνη σε μπολ με κρύο νερό και αφήνουμε να μαλακώσει. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε την άχνη, την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να γίνει μία ελαφριά σαντιγή. Προσθέτουμε το μασκαρπόνε και τη βανίλια και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ζεσταίνουμε το μέλι στο φούρνο μικροκυμάτων, στίβουμε τη ζελατίνη, τη βάζουμε στο μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Για τη σύνθεση, κόβουμε το παντεσπάνι οριζόντια στη μέση και απλώνουμε και στις δύο επιφάνειες το σιρόπι. Καλύπτουμε τη μία επιφάνεια με την κρέμα και βάζουμε από πάνω το δεύτερο παντεσπάνι. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί και βάζουμε στην κατάψυξη για 6 ώρες τυλιγμένο με μεμβράνη για να παγώσει καλά. Κόβουμε σε μπάρες και βουτάμε στη λιωμένη κουβερτούρα. Αφήνουμε σε λαδόκολλα για να σταθεροποιηθεί. Κάνουμε σχέδια με τη λευκή κουβερτούρα και σερβίρουμε. Δύο εκδοχές, η μία είναι με σοκολάτα, η μία είναι χωρίς. Τρώγονται και έτσι. Σταμάτα.
Υπάρχουν, είναι πεντανόστιμες και βέβαια τρώγονται και έτσι. Πρέπει να συνεχίσω να τρώω, μου αρέσει. Που αυτές εδώ, καταλαβαίνετε ότι έχουν και τη σοκολάτα απ' έξω, οπότε είναι η πραγματική τους εκδοχή. Εννοείται πως έχω γεμίσει σοκολάτες. Φτιάξτε τις και θα καταλάβετε.